Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, πάλι μαζί εδώ στο Τολμό με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από ένα θλιβερό συμβάν πριν από λίγες μέρες στην Αγία Βαρβάρα. Ένα σκυλάκι υπέφερε στα χέρια του αφεντικού του, του ιδιοκτήτη του, και με αφορμή αυτό το συμβάν που έκανε το γύρο της Κύπρου και πιστεύω όχι μόνο, έγινε και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και είμαστε και εμείς σήμερα εδώ για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, η κακοποίηση των ζώων και όχι μόνο. Πιστεύω κυρίες και κύριοι πως είναι έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αυτό το γεγονός ότι μπορούν κάποιοι να ασυνείδητοι, θα έλεγα, οι ιδιοκτήτες να κακοποιούν τα ζώα τους, τα τετράποδά τους, έγκλημα χωρίς τιμωρία, εγκληματούν χωρίς ταυτόχρονα να μπορεί κάποιος, η δικαιοσύνη, ο νόμος, να τους τραβήξει τα αυτή και να τους πάρει στο δικαστήριο για τις συνέπειες, να πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεων τους. Το συγκλονιστικό περιστατικό της Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ξύλο που έφαγε ένα ανήμπορο σκυλάκι από το αφεντικό του, θα δούμε τους λόγους γιατί έγινε αυτό, με μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή. Αυτό φέρνει στο θέμα, φέρνει στην επικαιρότητα ένα πολύ σοβαρό θέμα, φέρνει το θέμα της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της νομοθεσίας όσον αφορά τα ζώα, τα τετράποδα, όπως επίσης και γενικότερα το θέμα τετράποδο στο σπίτι. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, είμαστε σήμερα εδώ εκλεκτή παρέα που έχουν άποψη για το θέμα, είναι φιλόζωοι και το βασικότερο έχουν άποψη για το θέμα. Πριν περάσουμε στους καλεσμένους, πριν από αυτό, σύμφωνα με το δικηγόρο του κυρίου στην Αγία Βαρβάρα που κακοποίησε το σκυλί του, η υπόθεση έχει οδηγηθεί στο δικαστήριο και μετά από έρευνα της αστυνομίας η υπόθεση έχει πάει στο δικαστήριο για να εκδικαστεί. Τώρα, σύμφωνα με το δικηγόρο πάντα, η περασπιστική γραμμή που θα ακολουθηθεί, μάλλον θα προβάλλει τον ισχυρισμό στο δικαστήριο ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ότι επιτέθηκε στην τρίχρονη κόρη του και στην προσπάθειά του να το διώξει πάνω από το μικρό κορίτσι το χτύπησε. Αυτή είναι η εκδοχή που θα ακούσουμε στο δικαστήριο όταν και εφόσον εκδικαστεί η υπόθεση της Αγίας Βαρβάρας. Να έρθω στους καλεσμένους. Εδώ δεξιά μου είναι η καλή μου η φίλη και συνάδελφος, η Ευτυχία Ανδρέου. Ευτυχία Ανδρέου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ας είναι και έτσι. Ας είναι και λοιπόν, έτσι. Πάμε στην κυρία Μέρη Αναστάση, είναι πρόεδρος της οργάνωσης Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου. Καλώς ορίσατε, κυρία Αναστάση. Έχουμε τη Μαριάννα τη Φιλιππίδου, εκπρόσωπο τύπου του καταφυγίου Σύριους. Καλώς ορίσατε, Μαριάννα μου. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Κυριάκος Κυριάκου είναι συντονιστής κινήματος δικαιοσύνης για τα ζώα της Κύπρου. Βέβαια πρέπει να διευκρινίζουμε τώρα για ποια ζώα, γιατί θα μπερδευτούμε στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ένα δικό μου έτσι ερώτημα, να ξεκινήσω με την κυρία Αναστάση. Γενικότερα το θέμα τετράποδο στο σπίτι είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και δυστυχώς οι περισσότεροι εξημών ξεκινάνε λάθος. Παίρνουν ένα σκυλί, το χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι, γιατί το παιδί τους μεγαλώνει και θέλουν κάτι να παίζει. Αντί να πάρουν ένα κουκλάκι, παίρνουν ένα σκυλάκι. Όταν το παιδί μεγαλώσει ή δεν το θέλει ή το βαρεθεί, ο ιδιοκτήτης το παίρνει, το αφήνει κάπου και λέμε το σκυλί αυτό έμεινε στους πέντε δρόμους. Γενικότερα το θέμα φιλοσοφία, κουλτούρα όσον αφορά τα σκυλιά, τα τετράποδα θα έλεγα, στην Κύπρο υπάρχει? Όχι. 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 Παρόλο που βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος, μπορώ να πω, έχει και φροντίζει καλά τα σκυλιά του. Ειδικά βλέπω νεαρά παιδιά τα οποία τα έχουν βρέξει και μιστάξει σαν οικογένεια τους. Πραγματικά τα αγαπούν, τα φροντίζουν. Όμως η γενικότερη κουλτούρα μας για τα κατοικίδια ζώα ακόμα δεν έχει, δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να είναι. Πριν φύγω από το σπίτι, με είχαν πάρει τηλέφωνο από χωριών της Λευκωσίας. Η κοπέλα βρήκε 5 κουτάβια μέσα σε μια κασόνα, ρηγμένα σε έναν χωράφι. Και έλεγε, πού να τα πάρω, πού να τα πάρω. Αυτό είναι το καθημερινό μας. Δηλαδή, εκτός του ότι παίρνουμε ζώα χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τις ανάγκες αυτών των ζώων. Πού θα τα βάλουμε, κυρία Δημητρόπουλε μου, γιατί τα μπαλκόνια και τα ράτσες και οι πιλωτές και όλα αυτά δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι για τα ζώα. Κακώς θα δίνουμε.
αυτοί που τα δίνουν. Το θέμα είναι όταν πας σε ένα μαγαζί που πουλά κατοικίδια ζώα, δεν σε ρωτάνε που θα το βάλεις, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν είναι δουλειά τους. Δεν τους νοιάζει. Ή όταν θα το φέρεις από το εξωτερικό, υπάρχουν εισαγωγές, πάρα πολλές εισαγωγές ζώων, και μάλιστα η τελευταία καταγγελία ήταν τα ζώα είναι και πολύ μικρά, δηλαδή ταξιδεύουν σε πολύ μικρότερες μήνες από ό,τι επιτρέπεται. Άρα εισάγουμε ζώα ανεξέλεκτα, αγοράζουμε ζώα χωρίς να ξέρουμε ούτε τη φροντίδα τους, ούτε την περιποίησή τους, και επίσης ό,τι κάποια στιγμή το ζώο να δεν το προσέξεις, θα αναπαραχθεί. Η αναπαραγωγή των ζώων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, μαζί με την εγκατάλειψη. Δηλαδή, πολλές φορές εγκαταλείπουν και τη μητέρα και τα κουτάβια, και τη γάτα και τα γατάκια. Το θέμα αδέσποτα πιστεύω ότι είναι μία πτυχή του προβλήματος, γιατί υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει, για παράδειγμα, το πρόβλημα με τις φόλες. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Περίοδο κυνηγίου βλέπουμε στα βουνά. Άλλο γεμάτα από μα μόνο στα βουνά, ναι. Κύριε Δημητρόπουλε. Έχουμε όμως και συμπεριφορά ιδιοκτητών. Βεβαίως. Ανεύθυνη συμπεριφορά. Ενοχλούνε με το να βγάλουν το σκυλί έξω χωρίς να παίρνουν τα μέτρα τους. Με το να γαυγίζουν, να μην σέβονται το διπλανό τους. Όλα αυτά πράγματα που θα τα δούμε σήμερα. Όταν τα έχουν τα ζώα μαντρωμένα μέσα σε κλουβιά, μέρα νύχτα, 20 σκυλιά. Πάλι πριν λίγο η καταγγελία ήρθε από χωριών της Πάφου. 20 σκυλιά. Μέσα σε σιδερένια κλουβιά στον ήλιο, να γαυγίζουν μέρα νύχτα, γιατί αυτά τα ζώα ζουν σε φυσιολογικές συνθήκες. Και όμως, το θέμα είναι πού θα το καταγγείλεις. Καταγγελίες φτάνουν κοντά σας. Τι γίνεται από εκεί πέρα. Το κατήγγειλε στις ιατρικές υπηρεσίες και δεν έκαναν τίποτα. Μάλιστα. Θέλω να πάω στην Ευτυχία την Ανδρέου, η οποία είναι καλή συνάδελφος, είναι και φιλόζωα, έχει και το σκυλάκι της. 4 χρόνια έχουμε το παιδάκι. 9 κλείνουμε 23 Ιουλίου. Ο Πάρης, 9 χρόνια, είναι στον δρόμο, θα έρθει. Μου το υποσχέθηκε. Μάλλον του τόταξα ότι θα έρθει βόλτα. Όμως προηγουμένως, μου λες έρχεται το παιδί. Το έχει παιδί και δεν το ξέρω. Μα σαν παιδί, όταν έλεγε η κυρία Μέρη προηγουμένως ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Όταν αποφασίζεις και είχες πει και εσύ ότι δεν είναι κούκλα. Κάποιο λόγο σαν κούκλα. Όταν θα αποφασίσεις να φέρεις ένα κατοικίδιο στο σπίτι, έστω σκύλο, έστω γάτα, έστω οτιδήποτε θα θες να αποκαλείς κατοικίδιο, πρέπει να είναι μια συνειδητή απόφαση ότι εκείνη την ώρα και για όσο χρονικό διάστημα είσαι ευλογημένος να έχεις αυτή την παρουσία κοντά σου, θα έχεις ένα παιδί. Όσα χρόνια και να περάσουν, το κατοικίδιο είναι ένα παιδί το οποίο ακόμα δεν μιλάει, δεν μιλάει τη γλώσσα. Δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Εξαρτάται από σένα. Και ο χαρακτήρας που θα δείξεις εσύ απέναντι στο κατοικίδιό σου, αυτό θα πάρει. Δεν υπάρχουν κακά σκυλιά, υπάρχουν κακοί ιδιοκτήτες, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Εσύ γιατί πήρες Ευτυχία μου σκυλάκι? Να τον ρωτήσουμε νομίζω, μόλις ήρθε. Έλα. Έρθε κοντά σου κατευθείαν σου, Αφού παιδί είναι, στη μανούλα θα έρθει. Στη μανούλα. Πάντως είναι, παιχνιδιάρικο σκυλάκι. Έχει να με δει από τις 7 το πρωί που έφυγα για να έρθω δουλειά. Για πες μου τώρα, γιατί πήρες τον Πάρη στο σπίτι. Αγάπη μου, τι είναι. Καταρχήν να πω ότι όταν αποφάσισα να πάρω, από πάντα αγαπούσα τα ζώα, γιατί με έμαθαν οι γονείς μου έτσι. Ναι, σωστό αυτό που λες. Ήμουν τυχερή να έχω γονείς που πίστευαν ότι τα κατοικίδια βοηθούν στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Και την κοινωνικοποίησή του και την ενδυνάμωση, αν θες, του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και το να μάθεις να μοιράζεσαι την αγάπη. Όχι τόσο τα παιχνίδια, όσο την αγάπη με κάτι. Οπότε πάντα είχαμε κάτι στο σπίτι. Όταν είχα πάει στο πανεπιστήμιο όμως και ένιωθα πλέον ότι ήθελα κάτι δικό μου για μένα, αφέσα να πάρω ένα σκυλί. Πήγα, βρήκα έναν κύριο ο οποίος είχε μια σκυλίτσα γέννηση και ήθελα να πάρω και θηλυκό. Ήθελα να είμαστε δύο φίλες, δύο κοριτσάκια. Και όταν ο πατέρας μου είπε, άμα θα φέρει σκυλί στο σπίτι, θέλω και εγώ να ξέρω τι είναι. Και πήγαμε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της μάνας. Έλα. Και λέω στον πατέρα μου, να αυτή θα είναι. Και ανεβαίνει ο κύριος πάνω, έριξε το κασόνι κάτω και μας άρχισε στα χάτια και στα γάτια. Και έτσι το πήρατε. Οπότε στην πραγματικότητα δεν το διάλεξα. Με διάλεξε. Διάλεξε αυτό στην οικογένειά μας. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό σε διαλέγει, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα, την ευκαιρία και τη χαρά να το χαϊδεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Μαριάννα μου, εσύ είσαι στο καταφύγιο Sirius, από τα πιο σοβαρά καταφύγια που υπάρχουν, διότι και στον τομέα αυτό έχουμε προβλήματα. Καταφύγιο είναι ένα, το ποιες συνθήκες μπορεί να υπάρχουν ή τι φροντίδα μπορεί να υπάρχει ή αν είναι κατάλληλο, είναι ένα άλλο σημείο, πρέπει να το δούμε και αυτό. Σωστό.
Βασικά τα ζώα που έχουν φέρουν κοντά σας είναι αδέσποτα από δρόμο ή τα φέρνουν κάποιοι ή τα μαζεύετε εσείς? Επί των πλήστων είναι σκυλιά, γιατί μόνο σκυλιά έχουμε εμείς, τα οποία δεν μας τα φέρνουν, δηλαδή δεν δηλώνει κάποιος ότι εγώ σου φέρνω αυτό το σκυλί. Τα βρίσκουμε στην πόρτα μας κυριολεκτικά δεμένα. Μπορεί να τα αφήσουν το βράδυ, να τα βρούμε εμείς το πρωί. Ντρέπεται για να πούνε ότι το φέρνουν το σκυλί. Μάλιστα. Ξέρουν ότι κάνουν κακό πράγμα. Ξέρουν ότι κάνουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα έρθουν ήδη, θα μας πούν έχω βρει αυτό το σκυλί ή δεν θέλω αυτό το σκυλί πλέον. Τους λέμε και εμείς ότι απολογούμαστε, αλλά είμαστε γεμάτοι, έχουμε υπερπληθυσμό. Πόσα σκυλάκια έχετε στους Σύριους? Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 170. Μικρά-μεγάλα. Μικρά-μεγάλα και σε ηλικία και σε μέγεθος. Όταν λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλα σκυλιά, γιατί έχουμε υπερπληθυσμό και αυτό προκαλεί άλλα προβλήματα, όπως αρρώστιες, ιούς κτλ. Μπορεί να φύγουν με το σκυλί, αλλά θα το αφήσουν λίγο πιο πάνω, που εμείς δεν θα τους δούμε, θα τον καταλήψουν δηλαδή και πάλι, και για να βρει μόνο του το δρόμο του, που πολλές φορές δεν το βρίσκει. Απλά πολλοί κόσμος νομίζουν ότι επειδή είναι σκυλί και έχει τέσσερα πόδια, ότι αν το αφήσεις κάπου έξω σε ένα χωράφι θα βρει να φάει από μόνο του, θα βρει να πιει. Όμως όταν ένα σκυλί γίνεται μέλος μιας οικογένειας, ουσιαστικά δεν είναι άγριο πλέον ζώο, αποκτά συνήθειες ανθρώπινες αν θέλεις, πάβει πλέον να έχει τα ένστικτα που θα έχει ένα άγριο ζώο. Οπότε και εμείς, αν μας αφήσεις κάπου στη μέση του πουθενά, μέσα δάστο, θα πεινάσουμε αν δεν έχουμε κάποιον να μας δώσει φαγητό. Θα σε ρωτήσω κάτι, Μαριάννα μου. Φαντάζομαι εκεί στο Σύριους και σε όλα, όλα αυτά τα καταφύγια είναι εθελοντές βασικά που δουλεύουν, έτσι? Όλοι, ναι. Τώρα, τα έξοδα που έχετε, πώς καλύπτονται? Τα νεράκι, το φαγητό των ζώων αυτών. Καταρχήν, στο δικό μας καταφύγιο δεν έχουμε ρεύμα. Γι' αυτό οι εθελοντές μας δουλεύουν από πολύ πρωί μέχρι που να δύσει ο ήλιος. Και σε πολλά άλλα δεν έχουν καταφύγιο. Ναι. Οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες. Δεν έχουμε τώρα ρεύμα στα σπίτια μας τώρα. Ναι. Τώρα, ας πούμε και έξοδα, το φαγητό των ζώων αυτό, μου λες 100 σκυλιά. Το φαγητό, ευτυχώς υπάρχει κόσμος που αγαπάει τα ζώα, που ξέρει που βρισκόμαστε ή που μας ψάχνει και μας φέρνει. Την ιατρική είναι το μεγάλο σας κόστος. Ναι, τι μπορεί να, έτσι να πούμε, το κόστος που μπορεί να έχει μια λειτουργία. Ένα περίπου μπορεί να φτάσουμε και 7.000 ευρώ το μήνα, σε έξοδα. Και κυρίως κτηνιατρικά, γιατί τα περισσότερα σκυλιά που βρίσκουμε είναι είτε ταλαιπωρημένα, είτε πληγωμένα, είτε... Στηρώσεις φαντάζομαι και έτσι πράγματα. Οπωσδήποτε, όλα τα σκυλιά. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είχα πάρει ένα σκυλάκι, ένα λαμπρατόρα από καταφύγιο. Τις τρεις πρώτες μέρες, ο σκηνοθέτης το ξέρει, στο σπίτι μου δεν κουνιόταν, κοκαλωμένο το σκυλί. Πήγαινε να το αγγίξεις και κάθαν κάτω, πρέπει να είχε φάει πολύ ξύλο, πρέπει να ήταν σκυλάκι φοβισμένο. Αλλά ξέρεις, σιγά σιγά αυτά θέλουν αγάπη, τίποτα άλλο. Θέλει κοινωνικοποίηση, ναι. Θέλει κόσμο, θέλει να έρθει σε επαφή. Γι' αυτό είναι ένα από τα ωραία που έχουν οι σκύλοι. Είναι ότι, δηλαδή, ό,τι και να τους έχεις κάνει, ναι, στην πορεία σε συγχωρούν. Συγχωρούν τον άνθρωπο, ξεχνούν την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί και μπορούν να ξαναγαπήσουν. Δηλαδή, υπάρχει τόσο αγνή αγάπη από ένα ζώο, που δεν τη βρίσκεις από άνθρωπο. Πού να τη και βρίσκεις? Είναι κρίμα πού που να τη τα περισσότερα βρίσκουν τέτοια μοίρα. Να ρωτήσω τον φίλο μου τον Κυριακό, μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα. Κίνημα δικαιοσύνης για τα ζώα. Κίνημα, όταν λες, όταν κάποιος ακούει το κίνημα αυτό, το μυαλό του έτσι άλλο παραπέμπει στο ότι μπορεί κάποια στιγμή αυτό κίνημα να πάρει μέρος σε κάποιες διαδικασίες εκλογικές. Μπορεί και κάτι άλλο, παρέμβαση στα κοινά. Με ποιο σκοπό δημιουργήθηκε το κίνημα αυτό? Είναι ξεκάθαρο. Σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει πολιτικά κινήματα τα οποία ασχολούνται μόνο με τα θέματα ευημερίας των ζώων. Αρκεί να σας πω ότι στη Φιλανδία, όταν δημιουργήθηκε το κίνημα για τα ζώα, είχαν πολεμηθεί από όλους τους βουλευτές μέσα στη Βουλή και στην πορεία τους ήταν υπομονετικοί. Και τώρα οι ίδιοι βουλευτές, τα ίδια τα κόμματα,
ζητούν τη γνώμη τη δική τους, γιατί είδαν ότι έχουν δίκιο. Και ένα παράδειγμα το οποίο τους είχαν δώσει τότε, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι το θέμα της θέρμανσης του πλανήτη προέρχεται από διάφορους άλλους, από τα αυτοκίνητα, από τα αέρια, και τους είχαν αποδείξει ότι το 18% της υπερθέρμανσης του πλανήτη προέρχεται από τα παραγωγικά ζώα. Ακολουθούν πολιτικές. Γιατί τώρα το κίνημα αυτό? Το κίνημα δημιουργήθηκε τώρα λόγω του ότι, από ό,τι καταλαβαίνετε, μετά τη διαμαρτυρία που συμμετείχαμε τη Δευτέρα στη Λευκοσία, που έγινε αυτό το γεγονός, και προχωρήσαμε στη συνέχεια με την περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, είχαμε διοργανώσει στη Λάρνακα και αναμέναμε τον Παρόσο για να του υποβάλουμε κάποια αιτήματα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε δει ότι ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ένα πολιτικό κίνημα, όχι με την έννοια της πολιτικής, αλλά πολιτικές οι οποίες ασχολούνται μόνο με τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τους σκύλους και τους γάτους, αλλά με όλα τα ζώα τα οποία έχουν σχέση με τον άνθρωπο, είτε παραγωγικά είναι, είτε το σφαγείο είναι, είτε μεταφορές ζώων προς το σφαγείο. Μιλάμε ότι έχουμε τα θέματα των καταστημάτων πώλησης ζώων. Κρεμούν νομοθεσίες. Δηλαδή, ένα συντονισμένο όργανο, κίνημα ανθρώπων, οι οποίοι θα ασχολούνται σοβαρά πλέον με τις νομοθεσίες, διότι, όπως ξέρετε, είναι πολύ καλό να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διαδηλώσεις μας, να κάνουμε τις διαμαρτυρίες μας. Αυτά τα δοκιμάσαμε από το 1994 και είδαμε ότι δυστυχώς πετύχαμε κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος της ημέρας μείναμε και εμείς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις με δυο σιλικαμένα που λέμε στην Κυπριακή. Άρα επιβάλλεται να γίνει αυτή η κίνηση, αυτό το πράγμα, ούτως ώστε πλέον να μιλούμε με πολιτικούς όρους, όχι για πολιτική, αλλά πολιτική για τα ζώα. Και δόξα σε Θεός υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Κυρία Μέριου, με συμφωνείτε με τη δημιουργία του κινήματος δικαιοσύνης? Κοιτάξτε, εμείς σαν Ένωση Ζωοφιλικών Οργανώσεων, γιατί η Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου οργανώσεις είναι κάτω είναι από την 12 οργανώσεις. 12 οργανώσεις. 12 οργανώσεις. Ασχολούμαστε με την νομοθεσία και με αυτά τα, όλα αυτά τα πράγματα από το 2008, αν θέλετε. Και έχουμε βάλει στο τραπέζι σωρία αιτημάτων, όπως λέμε για την αστυνομία προστασία ζώων, τις νομοθεσίες για τα pet shop, που είναι κάπου εκεί πέρα τώρα να πάνε στη Βουλή επιτέλους, αλλαγή της νομοθεσίας για την προστασία και ευημερία των ζώων. Έχουμε πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως λέει ο Κυριάκος, αλλά εμείς τα έχουμε ανοιχτά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κακό να έρθει να συμπληρωθεί αυτό το πράγμα. Μα κοιτάξτε, όλη η βοήθεια από παντού είναι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Η μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία μπορείτε να ξέρει και Βοτός, που ιδρύθηκε το 1994, μας πήρε 10 χρόνια διαμαρτυρίες. Κοντέψαμε να πέσει και η κυβέρνηση τότε που ήταν του Κρυρίδη για να κλείσει ο ζωολογικός κήπος στη Λεμεσό. Το καταφέραμε και διώξαμε και τις αρκούδες και τις στείλαμε σε φυσικό πάρκο στη Βουδαπέστη. Μας πήρε 10 χρόνια. Κλείσαμε το δελφινάριο. Φεύγουμε τα ρακούν, τα πιθηκάκια, γιατί είναι και αυτά ζώα. Αρκεί να σας πω το τελευταίο κρούσμα στην Πάφο, όπου Pet Shop είχε κλείσει λόγω του ότι δεν είχε δουλειά, και πήγαμε να τα πάρουμε αυτά τα 4 ρακού, και όταν πήγαμε στα κλουβιά να τα ανοίξουμε για να πάρουμε τα ρακού, δεν ανοίγαν οι πόρτες. Είχαν σκουριάσει. Και του λέω, καλά άνθρωπο, πώς θα είσαι? Απ' έξω, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν συνεργάσιμος. Αλλά θέλω να σου πω ότι παίρνει χρόνο, και ο χρόνος για τα ζώα δεν μετρά πλέον. Μακάρι. Θέλουμε εδώ και τώρα. Δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να κλείνουν τα αυτιά και να μας χαϊδεύουν τα αυτιά με ωραία λόγια. Νομίζω μας έχουν κουφάνει με τα ωραία λόγια πλέον. Και αυτό είναι κάτι. Στοιχεία μου. Ναι, ακούω πολύ προσεκτικά. Είναι πραγματικά ουσιαστικό να δημιουργηθεί ένα τμήμα, οποιοδήποτε τμήμα, έστω αστυνομικό, έστω πολυδύναμο, που να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτά τα ζητήματα. Είναι φυσιολογικό όταν ένας αστυνομικός, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει την καταδίωξη ενός ληστή και ενός βιαστή, σιγά που θα τον νιάξει για ένα σκυλί που διψάει ή για ένα σκυλί που το χτύπησε. Δηλαδή, όταν βάζεις στη ζυγαριά τα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα,
το θεωρείς και λίγο λογικό, τουλάχιστον στην κυπριακή κοινωνία, γιατί σε κάποιες άλλες ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ζωστό. Αν υπήρχε όμως ένα συντεταγμένο σώμα που να έπαιρνε στα σοβαρά, γιατί είναι σοβαρά αυτά τα ζητήματα, θα κυλούσαν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, να έχονται να εξετάζουν μια υπόθεση κακοποίησης, απλά τα κοιτάνε, ναι, όντως είναι κακοποιημένο, και να φεύγουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Δεν αυτοκακοποιήθηκε το σκυλί, δεν χτυπάγει μόνο του στους τοίχους, δεν χάθηκε και έμεινε σε ένα χωράφι. Δεν πήγε μόνο του και χτύπησε την πόρτα του ίδιου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και εκεί λένε ότι δεν έχουν χρόνο να παρακολουθήσουν αυτές τις υποθέσεις. Ναι, γιατί αυτό είναι μόνο άλλα πράγματα. Αφού είναι δύο, δεν είναι. Δύο άτομα δεν είναι τα οποία σου. Και οι ΔΕΗ ήρθαν εκεί και είπαν ότι η αστυνομία, ναι, ξέρετε, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μέσα στην νομοθεσία, αλλά όταν έχουμε 10 περιστατικά, το δικό σας που είναι ζώο θα πάει τελευταίο και κατεδρωμένο και αν θα διερευνηθεί. Μάλιστα. Υπάρχει και το θέμα, όπως τα έχει δει η Φίλτρα Διεκή, ότι δεν φταίνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στο τέλος της ημέρας, γιατί δεν είναι 100% δηλαδή για να τους να λέμε ότι φταίνε, αλλά από τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και είχαν έναν φόρτο εργασίας τεράστιο και μειώνονται και οι προϋπολογισμοί τους και δεν έχουν προσωπικό, εμείς φωνάζουμε κάνετε τη δουλειά σας, αλλά από την άλλη είναι αυτή, σου λένε, μα δεν έχω άνθρωπο να στείλω έξω. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν το δικαίωμα να μπουν σπίτι σου μέσα να πάρουν κάτι. Χρειάζεται εντάλματα, αστυνομίες. Έχει μια διαδικασία, ναι. Μπορεί να βγάλουν όμως και εντάλματα, μπορεί και να κατασχέσουν. Βεβαίως. Πετε μου τώρα για να καταλάβω κι εγώ. Εγώ αύριο βλέπω, ας πούμε, στη γειτονιά μου κακοποιείται ένα σκυλάκι. Πού το καταγγέλλω? Θεωρητικά. Θα πάει στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Θεωρητικά. Και τι να του πω του αστυνομικού? Στην γειτονιά μου χτυπάνε σκυλάκι. Και θέλω να φανταστείς την αντίδραση του αστυνομικού που θα είναι απέναντί σου. Να σας πω μια περίπτωση που νομίζω τώρα θα την βγάλουμε και στην τηλεόραση. Ήταν περίπτωση θανάτωσης γάτου με αεροβόλο. Οι περιπτώσεις αυτές με τα αεροβόλα έχουν πάει και μέχρι το Γενικό Εισαγγελέα, για να καταλάβετε. Κανείς δεν μπορούσε να καταδικαστεί. Κανείς. Γιατί? Δεν ήθελε η αστυνομία να ακολουθήσει τη διαδικασία. Λοιπόν, η υπόθεση έλαβε χώρα το 2010 στην Λάρνακα. Βρήκε η γυναίκα το γατάκι της μέσα στο χάμο, το πήρε άρον-άρον στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος νομίζαν ότι δηλητηριάστηκε. Τελικά απεφάνθηκε ότι το είχαν σκοτώσει με αεροβόλο. Τι έγινε? Από εκεί και πέρα μας πήρε τηλέφωνο. Και λέει, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνω? Φοβάμαι. Ξέρω ποιος το έκανε, ήξερε ποιος το έκανε, αλλά φοβάμαι. Ο άνθρωπος έχει αεροβόλο. Μπορεί να με σκοτώσει. Μια άλλη πτυχή αυτή που θέλει. Ναι, είναι και το θέμα ότι ο κόσμος φοβάται να καταγγείλει. Με τη βοήθεια τη δική μας, της δώσαμε της δέσποση. Είναι η δέσπο Μιχαήλα. Την ευχαριστούμε για αυτόν την προσπάθεια που έκανε. Πήγε. Έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, ο κτηνίατρος έβγαλε τη σφαίρα, προς τιμήν της ο αστυνομικός σταθμός Αραδίπου, τον οποίο έχουμε αρκετές περιπτώσεις που τα διερευνά, γιατί είναι σταθμοί και σταθμοί, έκανε τη βαλιστική εξέταση, καταρχάς έβγαλε ένταλμα, μπήκε στο σπίτι του υπόπτου, πήρε το αεροβόλο του, έκανε ένα βαλιστική τη σφαίρα με το αεροβόλο, βγήκε ενότητα δικών του το αεροβόλο και η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. 18, σας παρακαλώ, ακροάσεις. 18 ακροάσεις. Πηγαίναμε και ερχόμαστε στη Λάρνακα, καταδικάστηκε. Τι ήταν η καταδίκη? Ποια ποινή, δηλαδή? Η καταδίκη ήταν 1.000 ευρώ πρόστιμο και 2 χρόνια να μην χρησιμοποιεί το αεροβόλο του. Λήφθηκαν υπόψη οι οικογενειακές του καταστάσεις κτλ. Ως συνήθως αυτά. Αυτό που λέτε. Αλλά αυτό είναι προηγούμενο, κύριε Δημητρόπουλο. Είναι προηγούμενο γιατί πάντα ο κόσμος πάει να καταγγείλει θανατώσεις ζώων με αεροβόλα και η αστυνομία του λέει δεν μπορεί να γίνει βαλιστική εξέταση από αεροβόλο. Ενώ καταρρύφθηκε και αυτός ζητάτε εσείς να υπάρξει μια θεσμοθετημένη υπηρεσία. Μάλιστα. Η οποία να ασχολείται μόνο με αυτά. Και να ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή, εντάξει, εκείνος ο αστυνομικός σταθμός ήξερε. Οι άλλοι
Το θέμα είναι να είναι και αποτρεπτικές οι ποινές, γιατί προμερικών εβδομάδων είχαμε ένα περιστατικό σε χωριό κοντά στην Πάφο. Κάποιος είχε δύο σκυλιά, τα βαρέθηκε, τα πήγε στην άκρη του δρόμου σε ένα δάσος, κανονικά τα έβγαλε από το αυτοκίνητο, περνούσαν τα αυτοκίνητα από δίπλα, τα πυροβόλησε από μια φορά και πήγε να φύγει. Και τον σταμάτησε κόσμος και λέει: «Ει, που πας?» Πήγε η αστυνομία, τα σκυλιά δεν κατέληξαν αμέσως, ταλαιπωρήθηκαν πολύ, έπρεπε να γίνει ευθανασία τελικά σε κτηνίατρο. Και τελικά του έβαλαν μια ποινή που στην τελική δεν ήταν και τίποτα για το έγκλημα αυτό. Νομίζω, και δεν είναι έγκλημα μόνο απέναντι στα σκυλιά, είναι έγκλημα και για αυτούς που πέρασαν από εκεί και είδαν αυτή την εικόνα και τους υπόλοιπους που θα ζούσαν με την εικόνα, αν θες, του νεκρού σκύλου στην άκρη του δρόμου. Γιατί είναι αυτό και αυτό πρέπει ένα θέμα. Πρέπει να σου πω τώρα, Ευτυχία, με αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι από την Αυστρία, είναι μια λίμνη και βλέπουμε έτσι καλύτερα για τα σκυλιά και επίσης υπάρχει και τουαλέτα για τα σκυλιά. Φαίνεται και οι άνθρωποι είναι λίγο πιο προηγμένοι από εμάς. Ήθελα όμως να δείξουμε και ένα άλλο θέμα. Η Ευτυχία πήγε προχθές στη Λίδρας. Περπάτησε Λίδρας και δεν είχε ούτε ένα κάλαθο για σακουλάκια. Για σακουλάκια για τα σκυλιά. Και δεν είναι μόνο εκεί. Παντού. Είναι ελάχιστα, πιστεύω, σε σύγκριση με τους δρόμους που υπάρχουν, οι περιοχές που έχουν. Και αυτό έχετε κάνει κάποιες παραστάσεις στους Δήμους, ώστε να το βελτιώσουμε. Οι Δήμοι, οι οποίοι πληρώνονται για να έχουμε εμείς σκυλιά, πληρώνουμε στους Δήμους. Έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα με τους Δήμους. Είναι μόνιμο το πρόβλημα του Δήμου, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει και την εφαρμογή της νομοθεσίας των περισκύλων νόμων για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων, που να τους βάλει, δεν έχουν χώρους κατάλληλους. Αυτό που λέμε οχληρίες, γιατί όλα καλά και άγια να τα πάμε τα ζώα, αλλά υπάρχουν και πάρα. Και τι γίνεται? Λόγω του ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά τις οχληρίες με ζώα, είτε γάτι είναι είτε σκύλι είναι, τι κάνει ο κόσμος? Απευθύνεται σε εμάς σαν ζωοφιλικές οργανώσεις και καταγγέλει ότι κακοποιούνται τα ζώα για να αναγκάσουν, να μας αναγκάσουν να κάνουμε την εγκαταγγελία, να πάει κάποιος να δει την περίπτωση. Ναι, αλλά ξέρετε, για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχουν και πολλοί ασυνείδητοι δίκαιοι, έτσι. Υπάρχουν. Αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει δίπλα με το γείτονα, υπάρχουν. Αν βγαίνει το σκυλάκι βόλτα και δεν μαζεύει τα απορρίμματα, ναι, όλα αυτά τα κακά του, νομίζω κάποια πράγματα δεν πρέπει να προσέχουμε. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Και αυτό το γάβγισμα, που έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για γάβγισμα σκύλων, και πώς θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα? Πώς θα ελεγχθεί? Ναι, είχα δει εγώ ότι υπάρχουν κάποια κολάρα. Ναι, τα ηλεκτρικά. Ναι, ηλεκτρονικά κολάρα. Και άμα φωνάξει. Πέρα από κάποια ντεσιμπέλ. Εμείς τώρα, λόγω των πολλών καταγγελιών που έχουμε για οχληρίες σκύλων, κάναμε μια μικρή έρευνα, αν θέλετε, πώς άλλες χώρες μπορούν να δουν το πρόβλημα με τις οχληρίες και πολύ σύντομα θα δώσουμε τις εισηγήσεις μας στις τοπικές αρχές. Ακόμα υπάρχει και συσκευή την οποία βάζεις για να μετρά το γάβγισμα των σκύλων. Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να μην είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι φιλοζωοί όλοι. Μπορεί άλλος να μην έχει άγρια ένστικτα να σκοτώσει ένα σκυλί. Αλλά μπορεί να μην του αρέσει, είναι λογικό αυτό το πράγμα ή οποιοδήποτε ζώο. Μα όχι, δεν πρέπει κιόλας να ενοχλούμε τους γείτονές μας. Μαριάννα μου, πες μου λίγο σε παρακαλώ, υπάρχει συνεργασία με άλλα, τώρα εκεί με δύο σκυλάκια ζει. Εγώ καλά περνάω εδώ. Καλά περνάς. Ο Πάρης. Ο Πάρης νομίζω ότι περνάει ακόμη καλύτερα. Ο Πάρης θα περάσει καλά. Είναι θηλυκό το άλλο? Ναι. Περάσει καλά ο Πάρης. Θα θυμάται εδώ το πλατό του τολμού ο Πάρης, που φαίνεται μετά. Υπάρχει συνεργασία με άλλα καταφύγια? Προσπαθούμε όσο γίνεται. Υπάρχει συνεργασία ως προς την ανέβρεση οικογένειας κάποιου σκύλου που χάθηκε, που ίσως να μην είναι από την επαρχία μας, να ρωτήσουμε άλλα καταφύγια. Αλλά όσον αφορά το να στείλουμε σκύλους αδέσποτους σε άλλα καταφύγια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλα είναι γεμάτα. Οπότε η συνεργασία μας ουσιαστικά είναι στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και όλα στηρίζονται σε εθελοντές, έτσι όλα? Όλα, δυστυχώς ναι. Και η κυβέρνηση μας δίνει ένα μικρό ποσό ετησίως των 7.000 ευρώ
Δεν ξέρω αν θα μας το δώσει και φέτος. Δεν ξέρουμε, η Τρόικα τι θα κάνει. Ναι, τι θα κάνει η Τρόικα. Φέτος δεν έχει, Μαρία, να μου. Πολλά πράγματα δεν θα γίνει. Για να καταλάβετε, το 2010, επειδή θυμάμαι τον αριθμό, είχαμε έξοδα λειτουργικά 67.473 ευρώ για το χρόνο. Και οι 7.000 ήταν της κυβέρνησης. Για άλλες 60.473 ευρώ ήταν καθαρά από εθελοντές, από εκδηλώσεις από τον κόσμο κτλ. Είναι... Ναι, κυρία μου, ναι. Κάτι θέλω να πεις. Ναι, απλά θα πάω λίγο πίσω, γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί και σημαντικό για τον κόσμο που μας βλέπει, για το θέμα των καταγγελιών. Ναι. Πολλά σημαντικό. Δεν είναι μόνο στην αστυνομία που πρέπει να καταγγέλουν. Γιατί μέχρι να αποφασίσει η Βουλή, πήγαινε στην Επιτροπή για το θέμα της δημιουργίας, όχι αστυνομίας, αλλά νομίζω σε κάθε επαρχία να υπάρχουν 2 ή 3 αστυνομικοί που να ασχολούνται με το θέμα. Μέχρι να γίνει εκείνο, και αν γίνει, και εύχομαι να γίνει σύντομα, πέραν από την αστυνομία πρέπει να το καταγγέλουν είτε στις φιλοζωικές οργανώσεις, είτε στις επαρχιακές επιτροπές ευημερίας των ζώων, όπου προεδρεύει ο εκάστοτε επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός, διότι υπάρχει νομοθεσία περί ευημερίας, ο 46-194, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά. Ή αυτός που βλέπει κάποια μεταχείριση πάντα πρέπει να βγάζει φωτογραφίες, να έχει το υλικό του έτοιμο, ούτως ώστε να έχει εμπεριστατωμένη μια υπόθεση για να την καταγγείλει. Ναι, αλλά κυρία μου, δεν θα κάνεις τον detective εσύ για να... Όχι, δεν θα κάνεις τον detective, δεν είπα να κάνεις τον detective, αλλά... Δυστυχώς αυτόν κάνουμε, αλλά... κύριε Δημητρόπουλε, αυτόν κάνει ο κόσμος. Κάτι... Όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και προσπαθούν ή οδηγάς ή κάνεις κάτι και η Μέρη πρέπει να έχει και η Μαριάννα αυτές, ή τώρα που ερχόμουν, με πήραν, είχα 4 τηλεφωνήματα, για να μου πούν την ιστορία ολόκληρη. Είναι αδύνατον εγώ να καταγράψω ολόκληρη την ιστορία στον εγκέφαλο μου, το ώστε όταν θα φτάσω σπίτι να μπορέσω να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλει ο κόσμος να μάθει πώς να καταγγέλει τις κακομεταχειρήσεις, και τονίζω πάλι και επανέρχομαι στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο σκύλοι και γάτοι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την εισαγωγή εξωτικών ζώων. Τα έχω πει πολλές φορές. Και οι ζωονώσεις καλπάζουν με μελέτες που έγιναν. Τα περισσότερα παράνομα, βέβαια. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, παράνομο εισαγωγικά, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φραγμοί, υπάρχει το ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη. Όποιος θέλει, φέρνει ό,τι θέλει. Υπάρχει, νομίζω, ειδικοί κανονισμοί στον περισαγωγή νόμων που λέει ότι κάποια πράγματα, κάποια ζώα ειδικά, πρέπει να ελέγχονται στα αεροδρόμια. Εκείνα είναι συγκεκριμένα ζώα τα οποία υπάρχουν στη λίστα των απαγορευμένων. Αλλά για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ακούσατε. Μας καταγγείλαν κάποιον pet shop στην περιοχή που ήταν, να μην την ονομάσουμε, ότι είχε, λέει, 4 φρουτονυχτερίδες, ο λεγόμενος νυχτοπάπαρος, ο οποίος είναι ενδημικό είδος, είναι το μοναδικό είδος που υπάρχει στην Κύπρο, και τις είχε για να τις πουλήσει. Αυτόν το είδος πώς βρέθηκε στην Ιταλία, πουλήθηκε στην Ελλάδα και τα στείλανε στην Κύπρο. Και τι έγινε στο τέλος της ημέρας? Πέραν όμως του κινδύνου ότι εάν έμενε στην Κύπρο, κινδύνευε το μοναδικό είδος να εξαφανιστεί τελείως, το εστήλαν πίσω στην Ελλάδα, αν θα εζούσε, γιατί η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, και έχει πάει και ερώτηση από τη Βουλή, ότι δεν έχει κάνει χώρους όπου να κρατούνται αυτά τα ζώα τα οποία πρόκειται να κάνουν κατάσχεση ή για οποιοδήποτε λόγο. Είχε κάνει τσουρούλι σε ένα 60 λεπτά, δεν τον για θυμάσαι. Για το μικροκόδιο. Ναι. Έκαναν το γάμμα μαζί. Στις κάλτσες τον βάζανε και φέρανε ζώα έτσι παράνομα μέσα. Λοιπόν, να πάμε σε μια γραμμή. Είναι η Νιώβη Χαραλάμπους, ηθοποιός. Γεια σου, Νιώβη μου. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Είσαι καλά? Καλά. Είσαι και εσύ φιλόζωη. Και φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις την διαγωνία με εμάς και την αγανάκτηση μάλλον που διακατέχει και εμάς όταν βλέπεις περιστατικά όπως αυτό της Αγίας Βαρβάρας και να. Γενικότερα κακοποίηση των ζώων. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι κάτι που σκεφτώ αυτές τις μέρες. Εδώ οι άνθρωποι δεν προσέχουν τους συνανθρώπους τους και περιμένουμε να προσέξουν τα λεφτά, γιατί βλέπουμε τόσο πολλά κρούσματα κακοποίησης στην Κύπρο και γενικότερα, αλλά νομίζω ότι στην Κύπρο έχει λίγο παραπέξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να έχει αυτό το μύθος. Εσύ, Νιώβη, ασχολείσαι έτσι εθελοντικά με κάποιο καταφύγιο, βοηθάς κάπου?
Δεν βοηθάω, βοηθάω μέσω. Δεν είμαι ενεργό μέλος, θέλω να πω κάπου γραμμένο, γιατί άρχισα να ασχολούμαι τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά όσο μπορώ, είτε βρίσκοντας φυλάκια δέσποτα να τα παραδίδω σε καταψυχία, ή ανθρώπους που ξέρω ότι θα μπορούν να τα φροντίσουν τέλος πάντων και δεν θα τα αφήσουν μετά από ένα χρόνο στον δρόμο. Διότι και εγώ ίδια παλιότερα είχα κάποια σκυλάκια τα οποία έπρεπε να αφήσω λόγω μετακίνησής μου και τα άφησα σε ανθρώπους δικούς μου. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ σκληρό και προτιμώ να βρίσκω ανθρώπους που θα τα κρατάνε τουλάχιστον. Είναι σκληρό, καλά το είπες. Είναι σκληρό, πραγματικά είναι σκληρό. Είναι σκληρό γιατί γίνονται ανθρωπάκια και αυτά. Είναι φίλοι, είναι καλύτερα από φίλοι. Πώς να το πω. Πάντως σκυλάκι τώρα έχεις φαντάζομαι, έτσι. Έχω δύο, ναι. Δύο. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Να πούμε εδώ ότι το σκυλάκι που έχει, όχι ο Πάρης, το σκυλάκι που έχει η Μαριάννα είναι προς υιοθεσία, έτσι. Μαριάννα μου. Και είναι πανέμορφο. Όποιος είναι πανέκουκλή είναι. Όποιος από εσάς που μας βλέπει τώρα θέλει το σκυλάκι αυτό, μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού και να στο χαρίσει το καταφύγιο Σύριος. Και τώρα έχει τις προϋποθέσεις. Ναι. Και έχει τις προϋποθέσεις, πρώτα απ' όλα. Είναι λαμπρατόρ. Τι είναι αυτό, Μαριάννα, με λαμπρατόρ? Όχι, κάποια διασταύρωση είναι. Δεν πρέπει θα να γίνει κυνηγό με λαμπρατόρ μέσα. Δεν θα γίνει πολύ μεγάλο σκυλί. Αν γλιτώσει από τον Πάρη, βέβαια. Γιατί θέλω, γιατί. Πάρης να παίξει. Πάρης ο Πάρης έχει διάθεση. Είναι ο Πάρης, είναι κακομαθημένο. Μοναχοπέδι είναι ο Πάρης. Κακόμαθη στον Πάρη. Και να πούμε κάτι, κύριε Δημητρόπουλε, ότι η οικονομική κρίση έχει οθήσει πάρα πολύ κόσμο να παρατήσει τα ζώα του. Πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε, είναι έξοδο. Ναι, και γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να, εκτός που θα έχουμε και το χώρο, να έχουμε και την οικονομική ευχέρεια να συντηρήσουμε ένα ζώο. Γιατί δεν είναι μόνο το πείραμε, πρέπει να το πάρουμε και στο κτηνίατρο, τα εμβόλια του, αρρωστούν. Θέλουν τα καθαριστικά του, τα σαμπουάν του, αυτά όλα. Τα πάντα. Ο κτηνίατρος είναι ένα βασικό έξοδο και είναι ένα μεγάλο έξοδο, μπορώ να πω. Αρρωστούν και αυτά όπως οι άνθρωποι, το microchip του, η εγγραφή του στο Δημαρχείο. Πάντως είναι κρίμα να γίνει πολυτέλεια το τετράποδο για να μας. Δυστυχώς, στο τέλος θα γίνει πολυτέλεια. Και όχι μόνο αυτά τα ζώα έχουν πρόβλημα τώρα. Βλέπουμε συνέχεια γαϊδούρια, άλογα να εγκαταλείπονται, να λιμοκτονούν στις φάρμες, διότι το κόστος αυξήθηκε πάρα πολύ. Εδώ, κυρία Μαριμού, τώρα, τι μου λέτε. Βεβαίως, τώρα βεβαίως, και πες συμφωνώ απόλυτα. Πες μου ένα τηλέφωνο που μπορεί ο κόσμος να παίρνει για καταγγελίες, έτσι, αν μπορούμε να δώσουμε ένα τηλέφωνο. Εμείς βασικά, δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος το τηλέφωνο, έχουμε το 7000 βασικά, το οποίο 7000-3645, το οποίο τηλέφωνο, οφείλω να σας πω ότι είμαστε στα πρόθυρα να το κλείσουμε, γιατί δεν μπορούμε πλέον να αντεπεξέλθουμε, να γράφουμε καταγγελίες απλώς, όχι να διερευνούμε, γιατί δεν είναι δική μας δουλειά να διερευνήσουμε, και τούτο να το πούμε στον κόσμο, διότι λέει απλά μας αναφέρουν το περιστατικό, ναι, εσάς και από εκεί να τώρα μας το αναφέρουν, να το γράψουμε κάτω, να το στείλουμε η αστυνομία. Τον αρχηγό της αστυνομίας τον έχουμε τρελάνει, συγγνώμη του ζητώ, αλλά τι να κάνω. Για το πείτε για τα σκυλιά. Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Δημητρόπουλε, που δεν προωθούνται και αναγκαζόμαστε και γράφουμε, όχι μόνο για τα σκυλιά, για διάφορα. Αναγκαζόμαστε να γράφουμε στον αρχηγό της αστυνομίας. Και αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που λέγαμε πριν. Βέβαια. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να βρει το δίκαιο του. 7.000-3645, κυρίες και κύριοι, όποιος έχει παράπονη ή καταγγελία, 36, στο τηλέφωνο, 45. Τηλέφωνο 7.000-3645. 36-45-47 36-47 και να πούμε στον κόσμο ότι μπορεί να κάνει την καταγγελία μας μέσω εμάς. Εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι αρχοί που θα πάμε να διερευνήσουμε, δεν έχουμε την εξουσία. Αρμόδιοι αρχοί είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και η αστυνομία, ή μαζί σε συνεργασία ή και ξεχωριστά. Να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν είναι ζωοφιλικές οργανώσεις. Εμείς κάλλιστα μπορούμε να κάνουμε την προώθηση της καταγγελίας του κόσμου. Πολλοί δεν θέλουν να φαίνεται το όνομα τους κάπου, γιατί ναι, αφορούν και γείτονες ίσως και τα λοιπά. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές.
σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις. Όχι, όχι. Είναι εμείς, οι ιατρικές υπηρεσίες μπορεί να το και η αστυνομία. Εμείς φυσικά, γι' αυτό ζητάμε από τον κόσμο, στείλτε μας φωτογραφίες και μας στέλνει ο κόσμος φωτογραφίες. Πάρα πολλοί κόσμος μας στέλνει φωτογραφίες. Απλώς είναι μία ένδειξη του προβλήματος. Γιατί τι γίνεται, πολλές φορές μπορεί να πάει η αρμόδια αρχή και μας πει όλα είναι εντάξει. Έχετε δίκιο. Και όταν πάρουμε τη φωτογραφία, έτσι, βλέπουμε ότι δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Και αυτό σκυλάκι είναι για ευθυσία, Μαριάννα μου. Και αυτό είναι. Αρσενικό. Να μας αρσενικό. Λοιπόν, άρα το βγάζουμε η Πόπη και ο Πούπης. Όποιος θα πάρει σήμερα τη σκυλάκι αυτά δύο, έτσι είναι δώρα από την εκπομπή. Τι στοιχίζει, Μαριάννα μου, η υιοθεσία από το Sirius? Από το Sirius τα σκυλιά υιοθετούνται μαζί με ένα πρόγραμμα υιοθεσίας το οποίο καλύπτει στήρωση, microchip και εμβόλια. Η τιμή του οποίου, εντάξει, όταν είναι κουτάβι σίγουρα δεν θα στηρωθεί σε αυτήν την ηλικία. Το microchip μπαίνει μετά τους 3 μήνες. Η οποία τιμή είναι περίπου στα 100 ευρώ. Που είναι, ας μα το πούμε, θα έκανε το microchip έξω στη διπλάσια τιμή για όλες τις υπηρεσίες. Ναι. Αλλά και η στήρωση, κύριε Δημητρόπουλε, να το είναι πάρα πολύ σημαντική. Να το λέμε αυτό το δεν πράγμα. Είναι λίγο άσχημο για το όχι, δεν είναι άσχημο, όχι, κύριε Δημητρόπουλε. Άσχημα είναι τα κουτάβια που πετάνε μέσα στα χωράφια. Εκεί είναι η άσχημη. Όχι, μιλάω για έναν που το έχει στο σπίτι του, το φροντίζει, το περιποιείται. Ξέρετε πόσοι τα έχουν στα σπίτια του και τα φροντίζουν και τα περιποιούνται και μετά μας φέρουν τα κουτάβια. Ναι. Γιατί αυτοί όλοι θέλουν ένα σκυλάκι. Όχι 8 και δεν μπαίνουν και στη διαδικασία να βρουν τους υπόλοιπους 8 που θα έχουν από ένα σκυλάκι. Και το άλλο είναι καθημερινό αυτό, επειδή το ζούμε. Εγώ θέλω ένα, τώρα τι να τα κάνω δεύτερο. Ακριβώς. Τα άλλα 7 όμως, όταν πάνε σε άλλες οικογένειες, δεν ξέρεις πώς θα τα έχουν αυτά τα 7, οι άλλες 7 οικογένειες. Είναι πολύ ωραία κουβέντα μαζί σας. Να πάρουμε την κυρία Μαρία, είναι μαζί μας στη γραμμή. Καλό απόγευμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω κάτι και να ευχηθώ κάτι. Εγώ έχω χρόνια που έχω σκύλους και πληρώνω κάθε χρόνο την άδεια για σκύλους. Νομίζω είναι 20 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το κάθε σκυλί. 20-25 από εκεί δεν είναι. Ναι, νομίζω. Όμως, φέτος υποσχέθηκα στον εαυτό μου φέτος ότι δεν θα πληρώσω για τις άδειες το σκύλο μου, γιατί δεν βλέπω να μου προσφέρουν κάτι ενώ εγώ πληρώνω κάθε χρόνο. Δεν μας δηλώνουν μια παραλία να πάρουμε το σκύλο μας, δεν υπάρχουν έναν πάρκο να πάρω το σκύλο μου. Την άλλη φορά πήρα το σκύλο μου περίπου στον παραλιακό μου, είπαν ότι θα μου βάλουν πρόστιμο. Παίρνω το σκύλο μου περίπου τα κουλάκια μαζί μου, δεν έχει έναν κάλαθο να πετάξω τα σακουλάκια μου και περπατώ μισή ώρα με το σκύλο μου. Και βαστώ το σακουλάκι γεμάτο για μισή ώρα. Και υποσχέθηκα φέτος ότι δεν θα πληρώσω τις άδειες, ας με πάρουν δικαστήριο. Όχι, ήθελα να κάνω μια εισήγηση. Γιατί δεν απευθυνόμαστε εδώ που πληρώνει ο καθένας τα 20 ευρώ για την άδεια, τι τα κάνουν, γιατί να μην βοηθούν το καταφύγιο, τα διάφορα καταφύγια με αυτά τα λεφτά που παίρνουν. Δεν τα κάνουν κάτι. Απλά ξέρετε, είναι ένα έξτρα έσοδο των Δήμων, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Ναι, αλλά είναι έσοδο για. Πληρώνουμε για σκύλους. Ναι. Ενώ δεν μας προσφέρουν κάτι. Ναι. Δεν είναι τώρα που είναι η χαλεπή καιρή. Εγώ τον πάρει τον έχω 9 χρόνια. Πόσα χρόνια? 9. Το έχω στο σπίτι μου κοντά 3-4 μπάρκα. Και είναι σε όλα φάτσα κάρτα μπροστά, απαγορεύονται οι σκύλοι. Μα πού θα τον πάρω? Υπάρχει πάρκο που να επιτρέπεται? Έχω υπόψη μου ένα και είναι παράνομο. Και ήθελα να του δώσω προβολή. Και φοβηθήκαμε κιόλα. Μήπως έρθει κάποιο και πει είσαστε παράνομοι εδώ, να φύγετε. Και το άλλο. Εφόσον. Και φόλες μες στα πάρκα. Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο στα πάρκα. Μου έχει τύχει. Μου έχουν πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν έχω πάρκο να πάρω τον Πάρη μια βόλτα. Υποχρεωτικά θα τον περπατήσω σε γειτονιές. Λοιπόν, δεν θα κάνω τον Πάρη, αλλά ο Πάρης είναι ζυζάνιο, έτσι. Ο Πάρης είναι κακομαθημένο. Όλα από πίσω είναι. Πάρη! Πάρη, κάτσε φρόνημα. Κύριε Δημητρόπουλε, θάλασσα, υπάρχει κάποια παραλία που μπορεί να πάει το σκυλί για να κάνει μπάνιο? Έχουν οριστεί ορισμένες παραλίες. Είναι καλοκαίρι τώρα, να τις πούμε, ναι, αν ξέρουμε κάποιες παραλίες. Παραδείγματος χάρη στην περιοχή της Αμοχώστου, είναι μια περιοχή στην Αγία Θέκλα που λέγεται Λούμα. Έτσι λέγεται η περιοχή. Λούμα. Και εκεί μπορούν να πηγαίνουν όσοι. Έχετε πάει? Έχω πάει. Επειδή χθες. Τι ιδιαίτερο έχει αυτή η παραλία? Τίποτα. Δηλαδή, γι' αυτόν είχαμε κάνει και παράπονο. Ούτε ένα μπαγκάκι να καθίσεις. Είναι γενικώς κάτι κατσάβραχα, βασικά. Κατσάβραχα. Ούτε
ούτε τουαλέτα, ας πούμε, και για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Που λέει, επιτρέπεται, έχει τα πέλα. Αλλά είναι κρανίου τόπου, πώς το λένε. Ούτε για τα σακουλάκια, για τους σκύλους που λέτε και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα σας πω ότι, ξέρετε, γενικά υστερούμε. Και λέω γιατί το λέω αυτό. Γιατί για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, παραλίες φτιάξανε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και πάλι πολύ περιορισμένες. Γιατί και περιορισμένες. Οι πιο καλές είναι στην πόλη Χρυσοχούς, οι άλλες είναι... Είναι και δεν είναι. Υπάρχουν και άλλες παραλίες. Αν θυμάμαι καλά, είχαν δώσει την παραλία, ένα κομμάτι της παραλίας του Lady Smile στη Λεμεσό, αλλά δεν ρώτησαν τις βρετανικές βάσεις να πάρουν την άδεια και έπεσε εκεί πέρα το θέμα. Λοιπόν, η Πόπη και ο Πούπης είναι για να τους πάρετε σπίτι σας. Είναι πολύ όμορφα, πολύ γλυκά σκυλάκια. Είναι από το καταφύγιο Sirius, στο οποίο μπορείτε να βρείτε βέβαια και πολλά άλλα σκυλιά, μεγάλα ή μικρά. Μαριάννα μου, τι θέλουν, μεγάλα ή μικρά. Σχετικά με την κοπέλα που βγήκε, την εισήγηση που βγήκε, όχι μόνο ωραία, εμείς την είχαμε κάνει και πιο οργανωμένη, αν θέλετε. Τι είναι το πρόβλημα? Οι Δήμοι δεν θέλουν να αφήσουν τα λεφτά που παίρνουν από τις άδειες στο σκύλο με καμία κυβέρνηση. Όμως, ο κόσμος, σαν την κυρία, 80% των ιδιοκτητών των σκύλων, αν μην πω το 100%, δεν θέλει να πληρώνει στα δημαρχία. Ναι, αλλά θα πάει δικαστήριο, κυρία. Ναι, σκύβαλα, εάν είμαστε πληρώσει, στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι τα σκύλα τα μαζεύουν. Ναι. Που υπάρχει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, θα βγαίναμε έξω και θα του λέγαμε βάρτε τα όλα εκεί για να μην σας πιάνει ο νόμος. Να δούμε αν θα πάρουν. Το σκεφτήκαμε, δεν έχουμε εδώ. Όμως η έρευνα μας που σας έδωσε απέδειξε ότι ο κόσμος. Την έρευνα σε λίγο, έχουμε χρόνο. Ο κόσμος θέλει, λέει, να πηγαίνουν για τους σκύλους σε έναν καλά οργανωμένο σύστημα ελέγχου και προστασίας κατοικίδιων ζώων. Παραδείγματος χάρη, δημιουργία υπηρεσίας ελέγχου και ευημερία ζώων περί συλλογή κράτη. Την έρευνα, κυρία, πρέπει να πούμε μετά να πάρουμε μια γραμμή ακόμα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να πάρουμε την κυρία Δώρα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να δείξω έναν άλλο θέμα. Έχω τρία παιδιά, από τα οποία το ένα είναι με ειδικές ανάγκες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βοηθούν τα ζώα, τα κατοικίδια, αυτά τα παιδιά. Τα βοηθούν να χαλαρώσουν, να είναι πιο ήρεμα, να είναι πιο ευτυχισμένα. Εγώ έχω πάρα πολλά ζώα στο σπίτι. Χελώνες, κουνέλια, γατάκια, σκυλάκια. Και θα ήθελα να προτρέψω όσους δεν έχουν ζώα και έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, να προσπαθήσουν να αποκτήσουν. Είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά τους. Πάρα πολύ καλό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που πήρατε. Και υπάρχει και έρευνα, ευτυχία μου, που είδε σήμερα το. Αυτό θα έλεγα πριν πω στην έρευνα, να πω ότι δεν είναι μόνο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εμένα γέννησε η αδερφή μου μεγάλους. Πριν από 4 χρόνια και ο Πάρης ήταν η νταντά. Που λένε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται όταν είναι βρέφη, σε επαφή κλπ. Για μικρόβια. Και μια χαρά μας βγήκε το παιδί, και οπότε έκλαιγε, μας ειδοποιούσε ο Πάρης, και οπότε λέγουν όταν το πανί μας ειδοποιούσε ο Πάρης, και κανένα δεν αφήνει να πλησιάσει ο Πάρης. Αλλά πέραν τούτου, αυτό το. Χαρά. Αυτό που λέω εγώ, δεν το λέω όμως εγώ αυτό. Έχει βγει έρευνα πρόσφατα, χθες την είχαμε στο δελτίο, συμφυλαδίας έρευνα σε παιδιά, σε βρέφη, περισσότερα από 317, εάν δεν κάνω λάθος, και αποδείχθηκε ότι τα βρέφη, όχι τα παιδιά δηλαδή άνω κάποιας μηνών παιδιά, που έρχονται σε επαφή με σκύλους, ειδικά με σκύλους, και λιγότερο μεγάλους, αλλά ειδικά με σκύλους, έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν οτίτιδες και 30% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν αναπνευστικά. Είναι σημαντικά ποσά. Ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα, λέει. Ένα αυτό. Το δεύτερο, κοινωνικοποιούνται. Μαθαίνουν ότι πρέπει να φροντίζω, πρέπει να προσέχω. Είναι μία ολόκληρη. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Το φέρνω συνέχεια στα μέτρα μου, γιατί τα παραδείγματα πάνε να μιλάνε περισσότερα. Μέρα των ζώων, πάω στον υπηαγωγείο, παίρνω τον Πάρη μαζί μου και φωνάζουν τα παιδάκια στον υπηαγωγείο της ανιψούλας μου, ένα σκυλάκι, ένα σκυλάκι. Και πετάει και τη μικρή και λέει, αυτό δεν είναι σκυλί, είναι παιδάκι ο Πάρης. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι πρέπει. Να πούμε ότι η Πόπη και ο Πούπης, είπαμε, τον Πούπη τον δώσαμε. Λοιπόν, η Πόπη τώρα περιμένει το νέο της ιδιοκτήτη, το σύντροφό της, θα το πάρει το σκυλάκι και θα το αγαπήσει. Και θα είναι συντροφιά του. Λόγω οικονομικής κρίσης, γιατί δεν κάνουμε ένα συνένα δωρεάν και να πάνε πάλι. Ένα συνένα δωρεάν. Ναι. Το δούμε και αυτό στην πορεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
ξυπνάμε με το άρωμά του. Ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση με το νέο Clip Φρεσκάδας σε κάθε συσκευασία καφέ γάμα Χαραλάμπους 200 γραμμαρίων. Καφές Χαραλάμπους. Κανείς δεν ξέρει τον καφέ καλύτερα. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων στον τομέα της διοίκησης. Για εκπαίδευση ουσίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Προσπαθείς να πάρεις τη δουλειά μου? Απολύεσαι! Θα σε πάμε κάπου μακριά από το πλατό. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό φόρεμα. Είναι εκπληκτικό! Είναι Heidi της μόδας! Η θεία λέει ότι δεν μπορεί να φτιάξει μια κολεξιόν μέχρι την Παρασκευή. Αλλά εσύ μπορεί! Barbie, η βασίλισσα της μόδας. Σάββατο στις 8:30 το πρωί. Και Κυριακή στη 1:15 το μεσημέρι. Μέσα σε ένα σάκο Aerobed κρύβεται ένας σπουδαίος νυχτερινός ύπνος. Aerobed. Τα αμερικάνικα στρώματα που ανοίγουν νέες εμπειρίες στον ύπνο, προσφέροντας εύκολες και πρακτικές λύσεις, διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Αποκλειστικά στα καταστήματα τηλεμάρκετινγκ. Baywatch, ο πέμπτος κύκλος, σε πρώτη προβολή. Πρεμιέρα, Σαββατοκυριακό, 14 και 15 Ιουλίου, στις 7:20 και καθημερινά, στις 5:20. Το μέλλον στο χρώμα ανήκει στο V. Πλενόμαστε άφοβα, έχουμε ποικιλία, ποιότητα και οικολογική συνείδηση. Είμαστε αυτό που θες. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Το ένθετο σας προσφέρει η Alpha Bank και στις μεγάλες αθλητικές στιγμές μαζί. Στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ το 2000 ο 17χρονος Έλληνας αθλητής Δημοσθένης Ταμπάκος κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Κρίκους. 4 χρόνια μετά ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του αφού στέφηκε χρυσός Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Το ένθετο σας προσφέρει η Alpha Bank και στις μεγάλες αθλητικές στιγμές μαζί. Κρούσματα βίας σε σκύλους ήταν το φως της δημοσιότητας σε διάστημα μόνο 15 ημερών στην Κύπρο, προκαλώντας φρίκη και αποτροπιασμό σε όλους, με εξαίρεση αυτούς που δεν αγαπάνε τα ζώα. Στην πρώτη περίπτωση, πατέρας κακοποίησε άγρια σκύλο και μάλιστα μπροστά στα μάτια του παιδιού του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ληστές δηλητηρίασαν και έκαψαν σκύλο, προκειμένου να διαρρήξουν το σπίτι των ιδιοκτητών του, αν είναι ποτέ δυνατόν. Όπως ήταν φυσικό, φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και απλοί πολίτες ξεσηκώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας επιτακτικά τη θεσμοθέτηση νομοθεσίας που να καταδικάζει όλους τους ασυνείδητους που κακομεταχειρίζονται τα ζώα χωρίς ίχνος ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Έχοντας εις γνώση και με αποδείξεις πως περιστατικά βίας κατά των ζώων συμβαίνουν καθημερινά, είτε αυτά αφορούν άμεση κακοποίηση, δηλητηρίαση, εγκατάλειψη, είτε ασυντία και κακές συνθήκες διαβίωσης, οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν επιτέλους να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να τεθεί σε λειτουργία ένας νόμος που να τιμωρεί τους παρανομούντες.
Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει ακόμα μια ανεξάρτητη διαμαρτυρία έξω από φάρμα στη Λευκοσία με σκοπό οι αρμόδιοι να αναγκαστούν να την κλείσουν και τα ζώα να δοθούν στις οικογένειες, αφού όπως καταγγέλνουν οι φιλοζωικές οργανώσεις βρίσκονται εκεί εγκαταλελειμμένα, χωρίς φαγητό και πολλά από αυτά χωρίς νερό, αλυσοδεμένα ώστε να μην μπορούν να αναζητήσουν λίγη τροφή και μια σκιά για να ξαπλώσουν, δεμένα στο έλος της μοίρας τους. Θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Κάνουμε όμως όλα όσα οφείλουμε να κάνουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Αμερικανική Επιθεώρηση Pediatrics, τα παιδιά που ζουν με 20 τους σκύλους παθαίνουν σπανιότερα οτίτιδες και λοιμώξεις του αναπνευστικού σε σύγκριση με εκείνα που ζουν σε σπίτια χωρίς κατοικίδια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 397 παιδιών στην Φιλανδία, οι γονείς των οποίων κρατούσαν ημερολόγιο κάθε εβδομάδα, καταγράφοντας την κατάσταση της υγείας του παιδιού τους τον πρώτο χρόνο της ζωής του και συγκεκριμένα ηλικίας από 9 έως 52 εβδομάδων. Η έρευνα αφήνει μάλιστα να νοηθεί ότι η επαφή με ένα σκύλο, ο οποίος περνά τουλάχιστον κάποιο χρόνο εκτός σπιτιού, μπορεί να ενισχύσει το νοσοποιητικό σύστημα ενός παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Κυρίε και κύριοι, από τα δύο σκυλάκια που έχουμε εδώ στο στούντιο, το αρσενικό το δώσαμε. Έχει μείνει η Πόπη, η οποία είναι ζωηρούλα και παιχνιδιάρα. Θα το δώσουμε και αυτό μέχρι το τέλος εκπομπής. Θέλω να σταθώ σε μια έρευνα που έγινε από τη Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου. Έχει διάφορα, πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά θέλω να σταθώ σε ένα σημείο εδώ. Καταρχήν να πούμε ότι στην έρευνα αυτή πήραν μέρος 1072 άτομα. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι μεγαλύτερες έρευνες στην Κύπρο είναι 400, το δείγμα είναι 400, 500, 600 άτομα. Μιλάμε για μια έρευνα 1072 ατόμων και έχει πάρα πολύ διαφορετικά στοιχεία. Το 84% του κόσμου που ρωτήθηκε είναι υπέρ μιας ετήσιας γενικής φορολογίας 10 ευρώ. Τα λεφτά να πηγαίνουν σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα ελέγχου και προστασίας κατοικιδίων ζώων. Για παράδειγμα, δημιουργεί υπηρεσίες ελέγχου και ευημερία ζώων, περισυλλογή, κράτηση αδέσποτων, πρόγραμμα στήρωσης, επιμόρφωση. Είναι αυτό που λέμε ότι αντί να υπάρχουν 10 διάσπαρτα καταφύγια, θα μπορούσε να βρεθεί ένας χώρος, κατάλληλες διαμορφωμένες συνθήκες. Κατά έπνο αυτό, επαρχία, είναι κάθε επαρχία. Ζωστά, που εκεί να μπορεί το ζώο και να ζει καλά και να μην επιβαρύνονται κάποιοι άνθρωποι από την τσέπη τους για να τα συντηρούν. Κύριε Δημητρόπουλε, ακόμα και τα λεφτά από τις άδειες των σκύλων. Αν σε κάθε επαρχία πήγαινα σε έναν καλά οργανωμένο σύστημα, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αντί να διασπώνται στο Δήμο από εδώ και από εκεί. Και ξέρετε, τι γίνεται. Όμως, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Γιατί όταν. Όχι, όταν δεν θέλουν οι Δήμοι να. Των Δήμων, όταν του δώσανε το δικαίωμα να παίρνουν τα έσοδα από τα σκυλιά, ήταν ένα κονδύλι το οποίο είπαν έχετε αυτό κονδύλι. Άρα τώρα είναι δύσκολο να φύγει. Ναι, μα θα φύγει από τα χέρια του το θέμα αυτό. Θα φύγει και το θέμα και θα πάει στο καλά οργανωμένο σύστημα. Δεν θα το έχουν, διότι μακάρι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Δημητρόπουλε, δεν μπορεί να χειριστεί θέματα ζώων. Δεν μπορεί. Βέβαια. Δεν είναι ικανοί να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουν τις γνώσεις, την τεχνογνωσία. Δεν την έχουν. Εδώ τα καταφύγια και πολλές φορές δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, που είναι και αγαπούν και τα φορές. Ζώα. περισσότερες φορές να τα βγάλουν πέρα. Εγώ είχα κάνει μια άλλη εισήγηση. Εφόσον οι Δήμοι παίρνουν αυτά τα λεφτά και παραπονιούνται ότι οι χώροι κράτησης, φύλαξης που έχουν για ζώα, έστω και προσωρινά, δεν είναι επαρκής για τον πληθυσμό των αδέσποτων που υπάρχουν, ουσιαστικά ένας φαύλος κύκλος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα στήρωσης για να υποχρεώνει το άλλο να στηρώσει τον σκύλων του, εφόσον δεν είναι εκτροφέας, πάντα θα υπάρχει το αδέσποτο και θα πληθαίνονται. Άρα, αν υπάρχουν πολλά δέσποτα, υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας στους χώρους φύλαξης. Ουσιαστικά, μόνοι μας προκαλούμε αυτό το πρόβλημα. Αυτά τα λεφτά μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε ένα πρόγραμμα στήρωσης, όπως υπήρχε και πιο παλιά η Αγάτους. Μα γι' αυτό λέμε, για να πηγαίνουν και σε πρόγραμμα στήρωσης. Έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός αδεσπότων ζώων. Μα δεν είναι ότι μόνο. Πρέπει να ευχαριστούμε, Κυριάκο, να δημιουργούμε αυτή την κουλτούρα στον κόσμο. Πώς συμπεριφέρει το σκυλί του, γιατί παίρνει ένα σκυλί, τι χρειάζεται, αν το χρειάζεται. Η κουλτούρα είναι. Κοιτάξτε, κύριε Δημητρόπουλο, εγώ είμαι της άλλης σχολής. Είμαι πολύ πραγματιστής, γιατί έχω 25 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα. Και θα έλεγα το εξής. Τη μεγαλειότητα
και την ηθική πρόοδο ενός έθνους την κρίνεις από τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι στα ζώα του. Ένα σόφισμα το οποίο είναι ο Μαχάτμα Γκάντι πριν πολλά 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 χρόνια. Και εμείς στην Κύπρο, δυστυχώς, με αυτό το σόφισμα απέχουμε έτη φωτός. Τι εννοώ? Εννοώ ότι χτίζοντας καταφύγια ενθαρρύνουμε, διότι στην κουλτούρα μας δεν υπάρχει ο πολιτισμός και έτσι υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος γίνεται συνέχεια. Και το χειρότερο ποιο είναι? Αφού μαζεύουν τους σκύλους ή τους πετάνε μέσα στα σακουλάκια, τα μικρά τα σκυλάκια ο καθένας, τα αφήνει εκεί και φεύγει. Αφού οι εκτροφείς πουλάνε και ανεβαίνουν οι πωλήσεις τους, αλλά ανεβαίνουν και τα δέσποτα. Αφού αυτός ο κύκλος συνεχίζεται, θα συνεχίζονται και τα δέσποτα, θα συνεχίζονται και προτείνετε, τα καταφύγια. Τι προτείνετε εσείς? Άρα, συγγνώμη. Τι προτείνετε? Εμείς προτείνουμε ότι εάν δεν βάλουμε εντάξει πρώτα, πρέπει να έχουμε τις υποδομές. Δηλαδή, για παράδειγμα. Τι σημαίνει για εσάς υποδομή? Υποδομή σημαίνει το εξής. Πρώτο, να περάσει άμεσα η κυβέρνηση, η Βουλή, τον νόμο που αφορά τα καταστήματα πώληση ζώων. Θα τους μειώσει τον αριθμό των ειδών που πουλάνε σε 6 μόνο. Δεν θα φέρνουν ό,τι θέλουν. Δεύτερο, να πάει στους εκτροφείς που είναι η Κύπρος διασπαρμένη και να τους πει: έχετε άδειες, είστε ειδικοί, τι εκτρέφετε εδώ, τι πουλάτε εδώ. Δηλαδή, έχουμε μια πληγή η οποία μπαίνουν στα καταφύγια, πουλάνε οι άλλοι από εδώ. Έχουμε και αυξάνεται ο πληθυσμός στα καταφύγια. Αυξάνεται συνέχεια. Αυξάνεται ο πληθυσμός και έτσι ο κύκλος συνεχίζεται. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δίκιο. Να πούμε σήμερα ότι υπάρχει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από μια φάρμα που οι συνθήκες του διαβίωση των ζώων εκεί είναι τραγικές. Και φαντάζομαι δεν θα είναι και η μόνη αυτή. Έτσι. Δυστυχώς όχι, δεν είναι και η μόνη. Είπαμε ότι η οικονομική κρίση δυστυχώς έχει πλήξει κέρια και τους πολλούς κτηνοτρόφους, τους οποίους φυσικά συμμεριζόμαστε ότι εντάξει, η οικονομική κρίση, αλλά και από την άλλη το να αφήνουμε τα ζώα να λιμοκτονούν δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Ναι, αλλά συγκεκριμένη. Δεν μιλούμε για τη συγκεκριμένη. Μιλάμε γενικά. Γενικά, γιατί μιλούσα τελευταίως στην επαρχιακή επιτροπή που είμαστε. Ο εκπρόσωπος των ποιμνιοτρόφων μας έθιξε το θέμα ότι όντως πολλές φάρμες δεν μπορούν να συντηρήσουν πλέον τα ζώα τους. Και το κόστος της τροφής και τα λοιπά που έχει ανέβει αισθητά. Και χρειάζονταν στήριξη. Όμως έναν το ένα, έναν το άλλο. Εν κατακλείδη, εσείς τι προτείνετε, κυρία Μέρη, για να, αν μη τι άλλο, να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, να μπει μια τάξη και να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά? Εμείς όπως το βλέπουμε, όπως είμαστε τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ειδικά όταν έχουμε σαν λύση του προβλήματος την ευθανασία. Το ξέρετε αυτό. Ότι παίρνουμε διάφορα μηνύματα ότι αν δεν πάρετε 20 κιλά θα θανατωθούν αυτά. Μα είναι μέσα στην νομοθεσία μας. Για τους σκύλους μιλάμε τώρα. Ο περισκύλων νόμος λέει οι τοπικές αρχές κρατούν τα ζώα 15 μέρες σύμφωνα με τον νόμο και αν δεν βρεθεί κάποιος να τα υιοθετήσει ή ο ιδιοκτήτης τους, τότε προχωρούν σε ευθανασία. Τι γίνεται όμως? Το κυριότερο είναι ο περισκύλων νόμος, γιατί έγινε, κύριε Δημητρόπουλε? Για να κάνουμε έλεγχο στον πληθυσμό των σκύλων. Καλά έκανε και έγινε. Πολύ καλά έκανε. Και έπρεπε, υποτίθεται από το 2004 που έγινε ο νόμος μέχρι σήμερα, όλοι οι σκύλοι να είναι σημασμένοι με microchip, εντάξει, και περασμένοι στο κεντρικό μητρό κτηνιατρικών υπηρεσιών. Έχει γίνει ένα βήμα, έχει μια πρόοδο. Ξέρετε πόσοι σκύλοι είναι γραμμένοι στο μητρό? Πόσοι είναι? 42.000 σκύλοι. Και υπολογίζετε εσείς πόσοι σκύλοι να είναι στην Κύπρο? Μπορεί να έχουμε και μισό εκατομμύριο. Μπορεί. Δεν ξέρει κανένας, αφού δεν έχουμε στοιχεία. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός, οπότε. Έτσι δεν μπορεί να δεις ότι τεράτσες υπάρχουν. Ούτε... Ξέρετε πόσα νεκρά ζώα μαζεύουν? Ο Δήμος, η Δήμη Μίζωνος Λευκωσίας πέρσι μάζεψαν 800 ζώα νεκρά μόνο από την περιοχή της Λευκωσίας. Με στοιχεία του ΣΥΚΑΝ, που τα παίρνουν και τα αποτεφρώνουν στο ΣΥΚΑΝ, με στοιχεία. Και αυξάνεται. Και δεν μιλούμε, Κυριάκο, για τους δρόμους ταχείας. Στους αυτοκινητόδρομους, που μιλώντας εγώ με κοινοτάρχη, πηγαίνοντας προς πάνω στη Λευκωσία στα χωριά,
Δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, κάθε Σαββατοκυριακό πόσους σκύλους μαζεύουμε το καλοκαίρι. Πόσους σκύλους. Μεγάλη αύξηση. Άρα, Οκτώβρη. Δεν θα... Λιώβη. Και Κυριάκο, κοίταξε αυτό που θα πω. Η σήμανση του σκύλου δεν θα έπρεπε να αφαιθεί στην όρεξη του κάθε ιδιοκτήτη ή στην ευχέρεια του κάθε ιδιοκτήτη. Αυτό θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικά να γίνεται από την πολιτεία η σήμανση. Άλλον το βιβλιάριο υγείας και τα λοιπά και τα εμβόλια που βαρύνουν τον πολίτη. Η σήμανση του σκύλου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά από την πολιτεία. Και όχι να είναι στους 6 μήνες, Κυριάκο, που το έχουν κάνει οι βουλευτές μας για λόγους. Εδώ ότι και υποπιδρή και... Δύο μηνών σκύλος σημάνεται. Γιατί, ποιο ήταν το... Πίσω από το κεφάλι όταν κάναν τον περισκύλο νόμων ήταν ότι οι σκύλοι θα ήταν ωραία σημασμένοι, θα καταλήγαν να χαθούν, θα ήταν ή στα καταφύγια ή στα δημαρχεία, θα τους κάναμε σκάνι, θα βρίσκαμε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης και ποιος είναι το πράγμα. Ούτε ένας στους εκατό. Ρωτάνε για το τηλέφωνο καταγγελιών το 7.036.47. Κύριε 7.036.47. Αλλά να μην πάρουν τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Τώρα γιατί δεν απαντάει κανένα. Γιατί αυτό συνήθως γίνεται. Είμαστε στο στούντιο και παίρνουν τηλέφωνο. Έτσι, και να πούμε ότι υιοθετήθηκε και η υποπή μετά τον Μπούπη. Άρα εμείς κάναμε το καθήκον μας. Έχω και εγώ έναν ιστηλεμεσόν εδώ και ένα μήνα. Όποιος ενδιαφέρεται. Τι να το δώσουμε και αυτό. Είναι έναν 4 μηνών πούτολ με pointer. Πούτολ με pointer, ο Κυριάκος το έχει 4 μηνών. Ξέρει αγγλικά παντός. Και... Πάντως σαν το δικό μας δεν είναι εδώ πέρα. Εντάξει, είναι... αλλά έχει άλλους τρόπους αυτό. Όποιος ενδιαφέρεται, πάρει τηλέφωνο να έχει το... Έχει αγγλικούς τρόπους. και μια μιλάμε για αγγλικούς, για να μην κατονομάσω. Ξέρετε, λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν κοινοτικοί οι οποίοι φεύγουν από την Κύπρο και δεν έχουν λεφτά και πετάνε. Τα αφήνουν. Δεν υπάρχει. Για να τα πάρουν πίσω είναι κόστος τεράστιο. Και τα αφήνουν. Μαριάννα, με ένα τηλέφωνο εκεί στο Σύριους που μπορεί κάποιος να διαφερθεί, να έρθει να δει σκυλή. Έχουμε κανένα τηλέφωνο? Ναι, είναι το 97 780 779. Να δείξω ένα θέμα, αν με επιτρέπετε, με τα microchip. Μας τυχαίνει πολλές φορές που να βρούμε σκύλο, να έχει τη σήμανση, να έχει τις πληροφορίες πάνω του ιδιοκτήτη και εμείς με χαρά θα τον πάρουμε να τον ανακοινώσουμε, δεν έχουμε βρει το σκυλί σας και μας λέει, μα δεν το θέλω. Καλά, εδώ πρέπει να υπάρχει νομοθεσία, δεν μπορεί έτσι. Αυτό είναι η κατάληψη βασικά. Αυτό είναι η κατάληψη. Και συγχωρείται από την νομοθεσία. Μα είχαμε πρόσφατα μια περίπτωση από το Σύριους υπόθεση. Και το καταγγείλαμε στην αστυνομία. Η κοπέλα το κατάγγειλε, αλλά δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, έχω μια γραμμή, την κυρία Μαρία, παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω τρεις σκύλους, εντάξει. Που μωρά μεγαλώσαμε και τα τρία τα αδέρφια μου σκύλους. Μάλιστα. Ο γείτονας μας είναι αστυνομικός και στέλνει συνέχεια το δημαρχείο γιατί γαβγίζουν οι σκύλοι. Οι σκύλοι μου, ο λόγος που γαβγίζουν είναι γιατί βλέπουν τα παιδιά δίπλα στην αλάνα να παίζουν. Προχτές πριν 4 μέρες επίενει στην αστυνομία που είναι ήδη αστυνομικός γιατί είδε με το δημαρχείο δεν μπορεί να κάνει κάτι και ειδοποίησαν τον αδερφό μου που γραμμένει πάνω του για να πάει να πληρώσει πρόστιμο αρχικά 35 ευρώ και πάντου μετά έναν πιο πολλά. Επειδή τα σκυλιά γαβγίζουν. Επειδή γαβγίζουν σκυλιά. Μάλιστα. Λογικά άμα βλέπουν τα παιδιά να παίζουν στην αλάνα είναι λογικό να αρχίσουν να γαβγίζουν. Ναι. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Πήγαν στη Γερμανία. Εδώ έχει και πρόβλημα. Δηλαδή, έρχονται να βάλουν 35 ευρώ στον πολίτη, χωρίς να έχουν αποδείξει η αστυνομία ότι στη Γερμανία με το ρολόι 3 λεπτά, πέρασαν 3 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο, πάνε, συλλαμβάνουν και τον ιδιοκτήτη και το σκύλο. Και στην Αμερική. Εδώ τι έγινε, και στην Αμερική. Στην Αμερική, έτσι. Ναι, και άμα είναι να φταίξει ο ιδιοκτήτης, μια χαρά ξέρουν να κινούν τις διαδικασίες. Άμα φταίει κάποιος αγνωστή, αυτό δεν το ξέρουν. Γι' αυτό για το microchip που είπε η κυρία Μέρη, ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και πρέπει να παλέψουμε να αλλάξει η νομοθεσία. Δηλαδή να είναι υποχρέωση, η πολιτεία να υποχρεώνει τον πολίτη να το κάνει αυτό το πράγμα. Διαφορετικά δεν θα καταλαβαίνει ο άλλος, όπως στην περίπτωση που είπε, σε βρήκαμε, τι ωραία, έλα να πάρεις το σκύλο σου.
Και να υπάρχει και πρόστιμο γιατί τον εγκατέλειψες. Και πρόστιμο, φυσικά, και βαρύ πρόστιμο. Εάν, για να καταλάβουν τις ευθύνες. Αν χάσεις το σκύλο σου, θα πρέπει, σύμφωνα με την νομοθεσία, να το δηλώσεις στο δημαρχείο σου. Εάν παραδείγματος χάρη δεν το δηλώσεις, εγώ υπονοώ ότι τον εγκατέλειψες. Υπονοώ ότι τον εγκατέλειψες. Αν δεν είναι δηλωμένος εκεί στο δημαρχείο ότι τον έχασες, σημαίνει ότι τον εγκατέλειψες. Έτσι είναι. Κάτι να δεις. Ήθελα να πάω λίγο πίσω στη συζήτηση. Ο Κυριάκος είχε πει για το, είχες ρωτήσει μάλλον, τι κάνουμε, πώς λύνει το πρόβλημα. Είναι όλες καλές λύσεις που είπατε από εδώ και πέρα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτές είναι λύσεις του σήμερα για σήμερα. Σωστό. Για να τελειώσει όλο αυτό είναι θέμα παιδείας. Εάν θες, και το παίρνω πολύ αθώο αν θες, δεν γίνεται. Δηλαδή, εάν δεν σταματήσει η γιαγιά να λέει στο παιδί θα σε φάει ο σκύλος και διώξε το σκύλο και τι κάνει ο βρωμόσυλος μέσα στο σπίτι, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας. Δεν γίνεται εγώ, όταν σπούδασα στη Γαλλία, να με ρωτάνε στην φόρμα μου για την εστία, τι κατοικίδιο έχετε, το θεωρούν δεδομένο. Και αν είναι κάτω από 5 κιλά, θέλω μόνο το χαρτί του κτηνάτου, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Και εδώ να πρέπει να λογοδοτήσω για να τον έχω στο σπίτι μου. Δεν γίνεται για να έχω ένα κατοικίδιο ή μάλλον να το πάρω αλλιώς. Ο Πάρης, ας πούμε, πόσο σκυλί είναι. Δεν γίνεται να μου κάνουν πρόβλημα γιατί θα περπατήσω σε έναν πεζόδρομο. Πού θα τον πω, μου έδωσες, κυρία πολιτεία, κάπου αλλού να τον πάω. Εδώ δεν σου νοικιάζουν και σπίτι όταν έχεις πολλές φορές. Για να πας σε διαμέρισμα υπάρχουν πολυκατοικίες που μέσα στους κανονισμούς τους απαγορεύουν να έχεις. Και εκείνοι που είναι και λίγο πιο ελαστικοί σου λένε, εντάξει, εγώ ιδιοκτήτης, εγώ μπορεί να μην έχω πρόβλημα, αλλά πρέπει να ρωτήσεις όλους τους ένοικους εάν συμφωνούν. Με τι είναι αυτό, άμα εγώ έχω το σκυλί μου, ή το γατί μου, σωστά, με τα εμβόλια του, περιποιημένο, να φροντίζω και την οχλαγωγία, γιατί είναι και αυτό θέμα. Και το να μην λιπαίνει, να μην ρυπαίνει δεξιά-αριστερά. Τότε γιατί όχι. Είναι στην Ευρώπη, υπάρχουν κράτη τα οποία μέχρι 5 κιλά 20 τα ζώα σου επιτρέπουν να τα πας όπου θες χωρίς να τα δηλώσεις. Εννοεί ότι με το χαρτί του γιατρού. Θέλω να πάω σε ξενοδοχείο, μπορώ, φτάνει να έχω το κλουβάκι του και τα χαρτιά του. Θέλω να πάω σε παραλία, μπορώ, θέλω να πάω σε εστιατόριο. Υπήρχε πριν 2 χρόνια, μπροστά μου έγινε το περιστατικό, σε καφεστιατόριο. Τυφλός με σκύλο οδηγό και ήθελε να φάει μέσα. Και έκαναν πρόβλημα οι υπόλοιποι γιατί να μπει ο βρωμόσυλος μέσα στο εστιατόριο. Για όνομα του Θεού. Εν πρώτη ήταν σκύλος οδηγός. Και δεύτερον δεν έτρωγε στο πιάτο σου. Από το της κουλτούρας. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε τα ζώα, διότι είπαμε Το ζώο είναι υγεία, είναι πολιτισμός. Ένας άνθρωπος, και είναι και αυτό έρευνα. Αλλά αυτό μου λέει και ο Ρίκος που ασχολείται με τα ζώα του πάρα πολύ και τα φροντίζει, χρειάζεται και υπεύθυνα αφεντικά. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα σκυλιά, κατοικίδια. Υπάρχουν επικίνδυνα αφεντικά. Έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι. Έρευνα που λέει ότι όταν έχεις το κατοικίδιο στο σπίτι, μάλλον. Με συγχωρείς. Όσοι είναι ικανοί να χτυπήσουν ένα οικόσιτο ζώο, ένα ανυπεράσπιστο ζώο, γιατί όπως είπατε και πριν, άμα φύγει από τη φύση, πλέον μιλούμε για ένα με ανθρώπινες σε εισαγωγικά συνήθειες. Άμα είσαι ικανός να χτυπήσεις ένα τέτοιο πράγμα, φαντάζομαι τι μπορείς να κάνεις σε κάποιον που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έχει αποδειχθεί ότι σε ποσοστό 60% άνθρωποι που χτύπησαν κατοικίδια ζώα έχουν χτυπήσει μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό το έχουμε πει από το 1994, φίλτατε, ότι το FBI έκανε μία έρευνα για να δείτε πόσο πίσω πάμε τώρα. Κανείς όμως δεν γίνεται, γίνονται συνεχώς αυτές οι έρευνες και κανείς δεν ακούει. Έχουμε 30 δεύτερα, κυρία μου. Λοιπόν, κλείσε εσύ γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ναι, εντάξει, απλώς θα έλεγα ότι δεν είναι το θέμα μόνο των σκύλων και των γάτων, το λέω πάντα, ότι εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα κουλτούρας και αντιμετώπισης όλων των ζώων που αφορούν την ευημερία τους. Δηλαδή, κροκόδιλοι εμφανιστήκαν και τους αφήσαν μέσα στους ποταμούς. Φέραν βόες, φέραν εξωτικά φίδια. Έχουμε ζωολογικούς κήπους οι οποίοι ακόμα λειτουργούν παράνομα. Έχουμε εξωτικά ζώα που τα φέρνουν και τα παρατούν. Όλη αυτή η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στη βιοποικιλότητα, πέραν των ζωνώσεων που έχουμε πάρει πρόσφατα
επιστημονική μελέτη από τις Βρυξέλλες που αποδεικνύει ότι τα ζώα τα εξωτικά που τα αφήνουν μέσα στα κλουβιά τους μπορεί να μεταδώσουν ζωονόσεις σε ανθρώπους. Άρα, καταλήγω στο γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει ότι έχοντας ένα ζώο στο σπίτι του είναι ευτυχία, αποτελεί μέρος της οικογένειας. Κυρία Κοντελτίου, έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς, έχετε δίκιο. Κυρίες και κύριοι, μετά το δελτίο θα είναι μαζί μας οι πανέμορφες των Καλλιστείων, οι εστεμένες, έτσι για να δούμε τις δικές τους εντυπώσεις μετά αυτή τη μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό φετινά Καλλιστεία του Σίγμα. Σε λίγα λεπτά μαζί. Εκατόν 4-8 Super FM. Σε νέα συχνότητα. Με πήραν τηλέφωνο για να μου πει: εμείς είμαστε καλά. Η τραγωδία στο Μαρία. Ένα χρόνο.